μεγάλη συγκέντρωση όλων των μαθητών που είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Εδώ και 2 εβδομάδες οι μαθητές της Αθήνας αλλά και του Πειραιά έχουμε πλημμυρίσει τους δρόμους σε κάθε γωνιά με τις τοπικές κινητοποιήσεις μας, κινητοποιήσεις σε δήμους, στις διευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο Υπουργείο Παιδείας. Φυσικά, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι έκαναν για άλλη μια φορά τα στραβά μάτια και είτε δεν μας δέχτηκαν είτε μας βομβάρδισαν με χίλιες δικαιολογίες ως απάντηση στην τραγική κατάσταση που βιώνουμε κάθε μέρα στα σχολεία μας και φυσικά προσπάθησαν να απενεργοποιήσουν τη θέση τους λέγοντάς μας πως δεν είναι δική τους δουλειά το άμα θα περάσουν μια σειρά νομοσχεδίων που μόνο δυσκολεύουν τη μόρφωσή μας. Όλοι εμείς οι μαθητές που αγωνιζόμαστε για το σχολείο και τις ζωές μας είμαστε για ακόμα μια φορά ενωμένοι, αντιμέτωποι με τα σχέδιά τους που στόχο έχουν να δυσκολέψουν όσο περισσότερο μπορούν εμάς και τις οικογένειές μας να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο ακόμη και να πάρουμε το απολυτήριό μας. Πέρυσι η φωνή και η δύναμη των μαθητών έγινε γνωστή σε όλους με το μεγάλο μας αγώνα απέναντι στο νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι και φέτος, εξαγγελής της κυβέρνησης Λουδού, όπου με μεγάλη χαρά συνέχισε τον δρόμο που τις χάραξαν. Η νέα κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει την Τράπεζα Θεμάτων, όπου τη μία φορά που εφαρμόστηκε έμεινε το 40% των μαθητών μετεξεταστέοι, όπως επίσης το Εθνικό Απολυτήριο και τη βάση του 10, δηλαδή το σχολείο να γίνει ακόμα πιο ακριβό εξεταστικό κέντρο, να χαθεί εντελώς ο ρόλος που θα έπρεπε να έχει. Μαζί με όλα αυτά, η κυβέρνηση θέλει να φέρει νόμο όπου θα εξισώνει τα πτυχία των ΑΕ και των κολεγίων. Αυτό σημαίνει για εμάς τους μαθητές πως όλα τα χιλιάδες ευρώ που εμείς και οι οικογένειές μας έχουμε δώσει στα φροντιστήρια για να τελειώσουμε το σχολείο εξεταστικό κέντρο με τα δεκάδες προβλήματα και τις ελλείψεις θα σπουδάζουμε σε ένα πανεπιστήμιο που και αυτό θα έχει υποβαθμισμένα πτυχία. Σημαίνει πως μετά το σχολείο που πηγαίνουμε και που δεν μας μορφώνει ολόκληρα, δεν μας δίνει όλη τη γνώση που θα μπορούσε, αλλά λειτουργεί σαν κέντρο εξετάσεων, θα είναι έτσι και το πανεπιστήμιο, αφού δεν θα είναι μέσα όσα πρέπει να μαθαίνουμε και για να έχουμε μια ολοκληρωμένη μόρφωση από αυτό. Για όλα αυτά λοιπόν σήμερα θα δώσουμε άλλη μια μάχη απέναντι στα εξοδοτικά σχέδιά τους για να ακουστεί άλλη μια φορά η δύναμή μας. Για να καταλάβουν πως δεν μπορούν να παίζουν με τη μόρφωση και με τη ζωή μας. Η νέα γενιά έχει δανεικά. Ούτε ξεβουλιέται, ούτε προσκυνά.